αρχίζει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Επί του αείμνηστου Γεωργίου Ζολώτα. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος έκαμε τις πρώτες συλλογές. Και ο αείμνηστος Ιωάννης Κουνέλης, που φαίνεται εκεί η φωτογραφία του, ο οποίος οργάνωσε το μουσείο. Αυτό είναι το ένα. Όσον αφορά την εκδήλωση την αυριανή, η αλήθεια είναι ότι είχαμε εκδώσει ένα οδηγό του μουσείου παλαιότερα και έλειπε αυτό το τμήμα των χειρογράφων. Επομένως, μας κίνησε και την περιέργεια και την αγάπη και το μεράκι, όπως είπατε προηγουμένως, να το τακτοποιήσω με το θέμα αυτό. Πράγματι, τα χειρόγραφα, τα 285 χειρόγραφα που ανακαλύψαμε, ήταν σκορπισμένα σε βιβλία υλικού και μερικά καμιά τριανταριά, και δεν υπήρχαν πουθενά, απλώς ένα φάκελο πουθενά καταγεγραμμένα, και προσπαθήσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Η εργασία που κάναμε μπορεί να είναι σημαντική, έτσι πιστεύουμε, μπορεί να μην φαίνεται, να μην έχει πολύ λάμψη, ας το πούμε έτσι. Όμως είναι σημαντική και για τους ερευνητές, ακόμα και για τους μαθητές. Βλέπετε στο χώρο εδώ ότι υπάρχει λειτουργικότητα. Δεν είναι ένας μουσιακός χώρος με εκθέματα. Γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι φέτος είχαμε και μεγάλη προσέλευση από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, ακόμα και από γυμνάσια εκτός Χίου. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Δηλαδή, μας λέτε ότι λειτουργεί ως μαγνήτης, όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά αναλογία, βέβαια. Ναι, όχι, άλλος είναι ο σκοπός της. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να προσελκύσει σχολεία εκτός Χίου. Βέβαια. Με ένα αριθμό, 540 μαθητές φέτος παρακολούθησαν τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα οποία είχαν θέμα. Το ένα είχε θέμα τις κατακόμβες και το άλλο το αρχαίο θέατρο. Είχαμε συμμετοχή πολύ μεγάλη, 540 παιδιά. Εντός και εκτός Χίου. Κυρίως εντός Χίου και κάποια εκτός Χίου, βέβαια. Πού ήρθαν? Από το γυμνάσιο Πέτρας, αυτή η Μυτιλήνη, έχουν έρθει. Και έχουμε και πάρα πολλά παιδιά δημοτικών γυμνασίων και λυκείων του νομού μας. Αυτό για το τμήμα ιστορίας. Για το τμήμα φυσικής έχουν έρθει και από άλλα σχολεία, από Αθήνα. Από την Πάτρα, νομίζω, από έχουν έρθει. Ναι. Έχουμε δηλαδή, μας λέτε και μας θυμίζετε, για να είμαστε ακριβείς, εδώ έχουμε ένα θησαυρό χωρίς υπερβολή που μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο. Είναι αλήθεια αυτό? Και ένα εκπαιδευτήριο παράλληλα. Αυτή είναι η αξιοποίηση. Του να μην έρχονται να βλέπουν απλώς μουσιακά εκθέματα, αλλά να ωφελούνται από πλευράς λειτουργικότητας του μουσείου και γνώσεων και εμπειριών κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα χώρο που έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Έχουμε ένα υλικό σημαντικότατο, όπως προαναφέρατε. Πώς αρχίσατε? Ήταν αταξινόμητο, ήταν σε μια κατάσταση που δεν βοηθούσε ένα μελετητή να το παρακολουθήσει χρονολογικά ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή. Πώς αρχίσατε να το ερευνάτε αυτό το υλικό, πόσο χρόνο σας πήρε? Περίπου 2 χρόνια. Περίπου. Από πέρσι το αρχίσαμε, φέτος το τελειώνουμε και μάλιστα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.